υπό καθεστώς φόβου και τρόμου ζουν οι κάτοικοι της Δελαμανάρας, αφού οι κλοπές έχουν γίνει πια καθημερινό φαινόμενο. Παρά τις επανειλημμένες διαμαρτυρίες τους, μέτρα δεν έχουν πάρθει και ζητούν από όλους τους υπεύθυνους να τους προστατέψουν. Βεβαίως και συνεχίζονται οι κλοπές και σε πιο πολύ σφοδρότητα. Και χθες το βράδυ είχαμε πάλι κρούσμα και προτρίων ημερών πάλι κρούσμα. Ως γνωστόν, αυτοί που πρέπει να ασχοληθούν να διαφορούν, και δεν εννοώ την αστυνομία, εννοώ τους πολιτικούς μας άρχοντες, κάποιος που να λάβει θέση. Οι βουλευτές μας, ο Δήμαρχος, ο Αντιπεριφερειάρχης, ο Περιφερειάρχης. Και μιλάω εξ μέρους αρκετών ατόμων από το χωριό. Απλά στην επόμενη θα ζητήσω συνέλευση στο χωριό. Κάτι που να κάνει ο πρόεδρος, ο οποίος τον πήραν τηλέφωνο και διαφορεί. Και το λέω δημόσια, δεν το λέω κρυφά πίσω από την πόρτα. Κάτι πρέπει να γίνει. Όπως είπα και την προηγούμενη φορά, θα μας αναγκάσουν να λάβουμε μέτρα από μόνοι μας. Επιτέλους, κάποιοι ας λάβουν τις θέσεις τις οποίες πρέπει να είχαν λάβει από μόνοι τους. Δεν τους λέμε εμείς. Γι' αυτό εκλεχθήκαν από το λαό. Λοιπόν, δεν ξέρω τι θα γίνει από εδώ και πέρα. Ξέρω όμως τι θα γίνει εάν κάποιοι δεν λάβουν τα μέτρα που να λάβουν. Απλά πράγματα. Γι' αυτό ξαναβγαίνω. Θα μου πείτε είστε γραφικός. Δεν είμαι γραφικός. Κάτι πρέπει να γίνει. Αυτή τη στιγμή υπάρχει ολοκρατία. Το κράτος έχει διαλυθεί. Δεν υπάρχει τίποτα. Και είναι εμφανής. Ο καθένας κάνει ό,τι θέλει. Αν υπάρχει ακόμα η δυνατότητα αυτή τη στιγμή να συμμαζέψουν κάποιοι το κράτος, όσοι είναι παράνομοι να τους συνετίσουν. Θες είναι Έλληνες, θες αλλοδαποί, θες δεν ξέρω τι άλλο είναι. Και εμένα ακόμα είμαι παράνομος. Δεν κατάλαβα καλά. Κάθε τόσο με το παραμικρό, δηλαδή θα έχουμε ληστεία, κλοπή, φόνο, βιασμό και πάση φύσεως σε κλιματική ενέργεια. Δεν μπορούμε να περιμένουμε τώρα από 10 χωροφύλακες στο Άργος και άλλους 10 στον Άβλιο να μας προστατεύσουν. Κανονικά πρέπει οι πολιτικοί μας πρώτοι, όπως οφείλει η πολιτεία, να προστατεύει τους πολίτες. Διότι οι πολίτες πληρώνουν φόρους. Έχουμε φτάσει σε σημείο μέχρι και φύλακες να έχουμε στο χωριό μας. Χωρίς να υπονοώ κάτι έτσι και δεν με πειράζει επειδή κάποιοι είναι φύλακες. Αλλά όμως αυτό είναι κακό κοινωνικό φαινόμενο. Φυσικά ο κόσμος είναι το φόβο για τις περιουσίες. Ποιο φόβο. Οι άνθρωποι είναι τρομοκρατημένοι. Τρομοκρατημένοι. Φοβόνται να βγουν να μιλήσουν. Σε συγκεκριμένη περίπτωση θα κάνετε, θα με πήραν τηλέφωνο και μου λέει Δημήτρη, τι θα κάνουμε. Λοιπόν, θα μου πει εσύ, Δημήτρη, βγαίνει. Εντάξει, επειδή έχω ασχοληθεί με τα πολιτικά κατά καιρού, έχω τουλάχιστον κάποιε δυνατότητε και με παίρνουν κάποιο τηλέφωνο. Του λέω, θα κάνετε μήνυση. Όχι, λέει, φοβόμαστε. Μην ότι μα κάψουν σπίτι, μα σκοτώσουν, μα κοπανίσουν. Κάποιο πρέπει να λάβει θέση. Καλό ή κακό. Άμα δεν μπορεί η πολιτεία, α αναλάβει ο στρατό στο φινάλε. Απλά πράγματα. Νοημοσύνη θέλει. Τώρα, στο όνομα τη δημοκρατία, βέβαια, έχουμε καταλήξει το κράτο. Αλλά εντάξει, αυτό είναι άλλη ιστορία και άλλη παράμετρο.